Βαρύς έπεσε ο πέλεγκης της δικαιοσύνης για τον σεραίο επιχειρηματία, ο οποίος φερόταν ως διαχειριστής του ιστολογίου Ιακχος. Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα, οι Στέφανος Φωτιάδης, Άρης Δρογαλάς και Γιάννης Μπαλίτης βγήκαν σήμερα δικαιωμένοι από την αίθουσα του δικαστηρίου. Οι τρεις άντρες είχαν προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του ιστολογίου και του επιχειρηματία για συκοφαντική δυσφήμιση. Η έδρα μετά από 4 ημέρες εκδίκασης υπόθεσης επέβαλε στο σεραίο επιχειρηματία την ποινή των 3 ετών συνολικά και για τις 3 υποθέσεις με αναστολή. Οι κατηγορούμενοι ήταν 2, ο σεραίος επιχειρηματίας και η σύζυγός του, η οποία αθωώθηκε με εισήγηση μάλιστα του εισαγγελέα. Οι κύριοι Φωτιάδης, Δρογαλάς, Μπαλίτης δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Ο κύριος Σεταρίδης καταδικάστηκε για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση, άρθρο 363 του ποινικού κώδικα, με ποινή φυλάκισης 18 μήνες για κάθε πράξη, ήταν 3 πράξεις, 3 φορές επί 18 μήνες, και συνολική ποινή φυλάκισης μετά από συγχώνευση 3 έτη. Μην ξεχνάτε που ξεκίνησε από το 2010 και φτάσαμε να δικαιωθούν σήμερα το 2017. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί επιτέλους μετά από τόσα χρόνια ο εντολέας μου δικαιώνεται για την ταλαιπωρία την οποία υπέστη σαν πολιτικός ενάγοντας ο κύριος Φωτιάδης, και νομίζω ότι καταδεικνύεται ότι όταν κάποιος έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη δικαιώνεται όσα χρόνια και να περάσουν, τελικά θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Επομένως είμαι ευχαριστημένος γιατί δικαιώθηκε ο εντολός μου. Μετά από 7 χρόνια αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος για την λογική των ανώνυμων blogs και την λογική η οποία επιβλήθηκε δια του κυρίου Σεδαρίδη. Με τον μπλοκ Ίαχος γράφουμε, χτυπάμε, συμπεριφερόμαστε βάναυσα, απάνθρωπα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, με μόνο στόχο την βλάβη, την πολιτική, την εξουθώνευση, την κοινωνική, την οικογενειακή, στο όνομα δήθεν ενός ελέγχου κοινωνικού, πάντοτε ανώνυμα. Νομίζω ότι η σημερινή απόφαση έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτό ακριβώς που νιώθαν το δημόσιο αίσθημα. Κάποιοι πολιτεύτηκαν με αυτήν τη λογική, βρωμίζοντας, συκοφαντώντας, εξευτελίζοντας ανθρώπους, και αυτό για την πόλη των Σερών, για τον νομό Σερών, θα πρέπει να πάψει, όπως και για την επικράτεια. Εν τέλει θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση σταθμός για όλη την επικράτεια. Αυτό το blog λοιπόν από την αρχή της θητείας μου στο επιμελητήριο, από τότε που έγινε, από το 2007 περίπου, συνεχώς με έβριζε και με κριτήκαρε αρνητικά για το έργο μου στο επιμελητήριο τότε και όχι μόνο, αλλά υπερεύεται εσκαμμένα το 2008 όταν δημοσίευσε φωτογραφίες της ανήλικης κόρης μου, 4 ετών τότε, δημοσιοποιώντας τους σεραίους ότι μαθαίνουμε εγώ και ο κύριος Πολίτης τα παιδιά μας να κλέβουν στο επιμελητήριο, γιατί ήταν στη φωτογραφία του επιμελητήριου στην κουπή της Βασιλόπετας. Τότε λοιπόν υπέρβηται εσκαμμένα αυτός ο κύριος, γνωρίζαμε όλοι ποιος είναι, και ξεκίνησε η έρευνα με δική μας πρωτοβουλία, δική μου, του κυρίου Δρογαλά και του κυρίου Πολίτη. Ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας το 2008. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα να εισέλθει η αστυνομία στο σπίτι του με όποιον τρόπο και να γίνει πλέον γνωστό ότι είναι αυτός. Φτάσαμε σήμερα μετά από 7 χρόνια δικαστικού αγώνα να φτάσουμε στο τριμερές πνευματικό, το οποίο όπως σας είπα και πάλι έριξε άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Και τουλάχιστον αυτό που το δικό μου το παράπονο είναι ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω δυστυχώς, γιατί αυτά που γράφτηκαν για μας το 2008 και το 2009 για τη θητεία μας στο επιμελητήριο μας πύλωσαν, μας στιγμάτισαν και άφησαν στην κοινή γνώμη μια ρετσινιά στο όνομά μας ότι κάναμε κάποια πράγματα στο επιμελητήριο παράνομα. Σήμερα όμως λοιπόν αισθανόμαστε τη δικαίωση που το τριμελές, επαναλαμβάνω, πλημμυροδικείο, που είναι τελεσίδικη η απόφαση, αποφάνθηκε ότι ο κύριος Σεδαρίδης είναι ο διαχειριστής του μπλοκ Ιέχος. Αυτός αναρτούσε όλα αυτά τα συγκοφαντικά για μας και για μία μόνο δημοσίευση. Σκεφτείτε ότι η δημοσίευση του κυρίου Φωτιάδη ξεπερνούν τους 170. Η δημοσίευση κατά εμένα και του κυρίου Δρογαλά, οι Δρογαλοπαλίτιδες λοιπόν, το λέμε και δημόσια τώρα, ξεπερνούν τις 200. Για μία από αυτές τις αναρτήσεις τιμωρήθηκε με 18 μήνες. Άρα λοιπόν σκεφτείτε αν το μηνύαμε για κάθε ανάρτηση που έφτιαχνε τη συγκοφαντική. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του κατηγορουμένου υποστήριξε πως ο πελάτης του θα προσφύγει στον Άριο Πάγο. Συγκεκριμένη απόφαση θεωρούμε, με βάση όσα εξετέθησαν στην πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις ένορκες εξετάσεις καταθέσεις των μαρτύρων,
δεν αποδείχθηκε ούτε η ταυτότητα του συντάκτη των επίμαχων επίδικων δημοσιεύσεων στο ΙΕΧΟΣ Blogspot, στο ιστολόγιο, και φυσικά δεν αποδείχθηκε ότι ο πρώτος των κατηγορουμένων, γιατί η δεύτερη σύζυγός του απειλάγει με πρόταση και του κυρίου εισαγγελέα της έδρας, δεν αποδείχθηκε ότι ήταν εκείνος ο συντάκτης. Άλλωστε εκεί δεν βρέθηκαν ούτε στον υπολογιστή ούτε στους σκληρούς δίσκους οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τον κατηγορούμενο με το τελεσθένα δίκημα. Ελπίζω ότι ο Άριος Πάγος, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, θα επανορθώσει αυτά τα σφάλματα και θα ελέγξει τις νομικές πλημέλειες της απόφασης του σε δεύτερο βαθμό που εξεδόθη εδώ από το Τριμελές Πλημμυροδικείο Σερών. Επιμένω ότι ο κατηγορούμενος, τελευταία μου απάντηση είναι αυτή, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με παραλληλισμούς, ενδείξεις, συμπεράσματα, πιθανολογήσεις και αποχρώσεις ενδείξεις, δεν μπορεί χωρίς απτές χειροπιαστές, αδιαφυσβήτες, ατράνταχτες αποδείξεις να καταδικάζεται κανείς. Να θυμίσουμε πως η σημερινή απόφαση ήταν προϊόν του εφετίου, καθώς η πρωτόδοκη απόφαση ήταν αθωτική.